Εγώ είμαι η Αντριάννα από την Κύπρο και θέλω να σας δείξω πως κάναμε την κοτόπιτα μαλλιά στην Κύπρο για να μάθουν οι νεότεροι. Θα αρχίσουμε με την πως να κόψω την κότα για να την αλέσω να γίνει και η μας. Μετά θα τη βάλουμε στο μιξεράκι. Έγινε τώρα και η μας και θα το βάλουμε στο τηγάνι, το οποίο θα ρίξουμε 3 κουταλιές λάδι. Και θα το ανακατεύουμε μέχρι να κοκκινήσει. Τώρα που άσπρισε όλο, θα κάνω λίγο εδώ. Να ρίξω τον μπερτέ μου. Για να τον τηγανίσω λίγο να πάρει γεύση. Και θα του βάλω και μία κουταλιά λαδάκι. Μετά θα ρίξω τα μπαχαρικά μου. Ορεγάνο, κανέλα, κύμινο και πάπρικα. Και θα πάρουν και αυτά γεύση. Τηγάνιση. Μυριστείτε να δείτε τι ωραίο. Μετά θα ρίξω και το κρασάκι. Και θα τα ανακατέψω. Λίγο το ζουμί του. Τώρα που ήπια το ζουμί του, θα το χαμηλώσουμε ακόμα λίγο μέχρι να κόψω τα, τελειώσω τα vegetable και θα τα σμίξω όλα μαζί. Και τώρα θα ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας που είναι ο δυόσμης. Θα κάνουμε το μαϊτανό μας. Μετά θα βάλουμε τα μάρσου, μανιτάρια. Να σας πω, στην Κύπρο δεν είχαμε τον παλιό καιρό μανιτάρια όλων των χρόνων εμείς. Και βάζα καρότο. Άμα θέλετε και δεν έχετε μανιτάρια, γίνεται να βάλετε καρότο. Να τρίψετε καρότο. Θα κόψουμε τα πιπέρια. Τώρα θα βάλουμε το κρεμμυδάκι μας, 3 κρεμμυδάκια, 4, ολόκληρα. Τα πολύχρωμα λαχανικά κοπήκαν, τώρα θα κόψω και το κρεμμύδι. Κόψαμε και το κρεμμύδι μας και τώρα θα τα ρίξω όλα στο τηγάνι. Τώρα θα ρίξω λίγο λάδι, ελαιόλαδο, για να κάψω τα λαχανικά μου. Βάλω πρώτα το ξηρό. Βάλω τα Θα να καθαριστούν λίγο και μετά τελευταία θα βάλω το δυόσμο και το μαϊτανό για να μείνουν πράσινο. Και τώρα θα ρίξω μέσα την κότα μου.
ανακατέψω. Θα βάλω και το δυόσμι με το μαϊτανό μου. Και τώρα θα το σβήσω για να αφήσω να κρυώσει, για να το τυλίξω στη ζύμη. Και μετά θα βάλω τη φέτα για να μην λιώσει μέσα στα υλικά. Yeah. Έχουμε κάνει τη γέμιση και την αφήσαμε να κρυώσει και τώρα θα κάνουμε το ζυμάρι για να μετά να το γεμίσουμε με τη γέμιση που κάναμε. Πρώτα θα βάλουμε το αλάτι, μετά θα βάλουμε το ξύδι και μετά το λάδι. Μετά θα ρίξουμε το νεράκι, χλιαρό νερό, δύο ποτήρια. Θα βάλω λίγο να δω και μετά πάλι ρίχνω. Μετά θα το ρίξω εδώ για να το ενώσω. Τώρα το ζυμώσαμε, το κόψαμε σε 8 κομμάτια και τώρα θα το βάλουμε σε λάδι. Θα κάνω το... θα βάλω λάδι εδώ. Και λάδι εδώ. Και τώρα αφού το φτιάξαμε, θα βάλουμε έναν από πάνω, μια μευράνη, για να μείνει κανένα δύο ώρες να ξεκουραστεί, για να ανοίγει ωραία. Αυτή είναι η διαδικασία. Και τώρα αφού κρύωσε το μείγμα, θα βάλω τη φέτα, για να μείνει ζωντανή, να μην λιώσει. Να ακούγεται στην πίτα μας. Βάζουμε λίγο λαδάκι κάτω, λίγο. Και παίρνουμε ένα κομμάτι και το ανοίγουμε. Τώρα ξεκουράστηκε και ανοίγει ωραία.
Δεν πειράζει, θα βγάλει καμιά τρυπούλα, θα τυλιχτεί και θα είναι ωραία. Και τώρα θα βάλουμε τη γέμιση. Θα βάλουμε μια κουταλιά, αν εξαρτάται. Και τώρα θα το βάλουμε στο καψί μας. Και θα του βάλουμε και λίγο λαδάκι. Και το βάζουμε στο καψί μας. Και από πάνω βάλαμε λίγο λαδάκι και μετά θα βάλουμε λίγο σισάο. Και βάζουμε και λίγο μαύρο σισάμι για ομορφιά. Και τώρα πάει στο φούρνο για 180 βαθμούς για μισή ώρα. Θα το δείτε, εξαρτάται και κατά το φούρνο, σας θα μην είναι γρήγορος ή θα το δείτε που θα κοκκινήσει. Στη μεσαία σχάρα με αέρα. Καλή επιτυχία. Και τώρα τη βγάλαμε από το φούρνο. Yeah. Καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Θα κόψουμε μία από τη μέση. Θα την κόψουμε να δούμε πώς έγινε. Θα τη βάλουμε στο πιάτο. Θα κόψουμε ακόμα ένα. Είναι πλούτυφο. Καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Γεια στα χέρια σου, Ανδριανή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράσατε τη συνταγή μαζί μας τώρα. Ευχαριστώ κι εγώ. Να είσαι καλά. Γιατί. Subscribe, save and share this video so we can make more quality content for you.